Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα VR βίντεο. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι που λέγεται Don't Touch Anything. Μην αγγίξεις τίποτα, εντάξει, ακούγεται απλό, αλλά προφανώς κάτι θα πάει λάθος. Το παιχνίδι μου το έχετε προτείνει αρκετοί. Από όσο καταλαβαίνω, είναι κάποιο puzzle game που δεν έχω κάνει ακόμα σε VR. Παρόλο που τα puzzle games σε VR έχουν περισσότερη πλάκα γιατί πιάνεις πράγματα με τα χέρια σου. Οπότε θα πάμε να το δούμε σήμερα. Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ μέσα και ανοίγει μια πόρτα. Hey. Τι λέει? Whew. Ναι, ποιος είσαι αρχικά? Είσαι ένα επτάμενο χέρι. Πάω λίγο στο μπάνιο. Γιατί να εμπιστευτώ ένα επτάμενο χέρι αρχικά? Δεν ξέρω γιατί πρέπει να εμπιστευτώ ένα επτάμενο χέρι. Να μην αγγίξω τίποτα, ε. Να κάτσω έτσι εδώ. Τίποτα. Ήρθε απλά αυτό το επτάμενο χέρι και ήταν σε φάση. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο μπάνιο. Αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί δεν ήξερα ότι τα επτάμενα χέρια πάνε στο μπάνιο. Δεν ξέρω πώ κατουράνε έτσι όπω το Scary Movie. Το ήξερα ότι αυτό το reference από το Scary Movie θα μου χρειαστεί κάποτε. Να που βγει αληθινό. Λοιπόν, προφανώ αυτά τα παιχνίδια σου λέει μην αγγίξει τίποτα και έχει ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί εδώ πέρα. Που μάλλον πρέπει να το πατήσω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Μπορώ να πετάξω. Okay, α, έλα, καλώ τον. Να είσαι καλά, αδερφέ. Αυτό ήταν, παιδιά. Α, όχι. Let's go. Να έρθω κι εγώ εκεί, αδερφέ. Πού πάω? Μου είπε let's go και μου κλείσε την πόρτα όμως. Λοιπόν, ο φίλος έχει φύγει. Παιδιά, λοιπόν, ωραία, τα πράγματα είναι αυτά σε αυτή τη φάση. Εντάξει, ο φίλος έχει φύγει, έχει ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί εδώ πέρα. Το οποίο δεν κάνει τίποτα. Ήταν αυτή η φάση, ρε. Έχω αφήσει το Γιάννη μες στο δωμάτιο. Του είπα να μην αγγίξει τίποτα. Καλά, εμείς θα απενεργοποιήσουμε το κόκκινο κουμπί για πάνω ενδεχόμενο. Αλήθεια τώρα δεν κάνει τίποτα. Παιδιά, δεν κάνει τίποτα, όντως. Δεν έχει κάτι να κάνω γενικά. Να κάνω reset. Θα κάνω reset. Α! Αυτά όλα εδώ μπορεί να είναι τα διαφορετικά ending που έχει το παιχνίδι. Και εγώ πήρα αυτό, παιδιά, γιατί έχω κάνει bootcamp με το Shaolin. Μου είπε να μην αγγίξω τίποτα, δεν άγγιξα τίποτα. Βάλ το εκεί. Μπράβο. Αυτό ήταν ένα ending, λογικά. Ωραία. Θα ανοίξει το ρεπόρτα και θα μου πει τα ίδια. Θα πατήσει το κουμπί. Το πάτησα. Ωραία, τώρα το κουμπί κάνει κάτι. Λοιπόν, πάτησα το κουμπί. Έχει ένα βελάκι από εδώ. Οχ. Οκ. Πάτησα και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι πάτησα. Ξαναπάτησα. Τι είναι αυτό? Ωραία, έχει ένα βελάκι που δείχνει εδώ αυτό το βελάκι. Και εδώ, παιδιά, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Συγγνώμη που δεν έχω γυρισμένη την πλάτη, εντάξει. Απλά είναι από εδώ τα πράγματα και δεν γυρνάνε κάπως. Έχει κόκκινο διακόπτη. Θα το πατήσω. Έχει ένα άλλο κουμπί εδώ. Προς τα πάνω. Α, ωραία. Αυτό είναι αρκετά περίεργο γιατί μου λέει πας από εδώ, πας πάνω, πας από εδώ και ανοίγει αυτό. Αυτό το έκανα εγώ. Ωραία, έχουμε ένα κωδικό εδώ πέρα. Με 6 ψηφία. Βάλτε περισσότερα, ρε, την άλλη φορά. Βάλτε 22. Να είστε κουβαρδάδε. Πού θα βρω 6 ψηφία? Πρέπει να λύσω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Ίσως είναι εδώ η λύση. Δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι 8χ συν 2 ψ μείον 67 μας κάνει D. Γιατί αυτό το έχει σβήσει. Λέει λάθος. Τα έχουν γράψει λάθος εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, δεν πτωούμε. Έχει 6 ψηφία εκεί πέρα, αλλά θα τα βρω όλα. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ πέρα που λέει πάρε το κατσαβίδι σου, πάρε το σφυρί. Δούλεψε κόκκινο, κόκκινο, μπλε, κόκκινο, μπλε, μπλε, κόκκινο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μ' αρέσει που το διαβάζω και με σιγουριά. Ήταν δούλεψε, μπλε, μπλε, κόκκινο, κόκκινο. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνουν αυτά. Αλλά το διάβασα έτσι. Εκτός και αν είναι αυτά. Εκεί είναι μπλε, κόκκινο. Μπορεί να κάνεις έτσι και να ανοίγει αυτό και να υπάρχει κάποιο πόρτα. Πολλά. Δεν ξέρω. Το σκέφτηκα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εδώ έχει δύο εξαψήφια. Έχει ένα, 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 δύο, δύο, ένα. Θα βάλω αυτό πρώτα. Δεν είναι. Έχει 31, 22, 11. 31, 22, 11. Δεν είναι αυτό. Ωραία, και τελείωσαν οι ιδέες μου. Βασικά δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι. Λοιπόν, μια καλή ιδέα, παιδιά, θα είναι αφού θα είμαι εδώ για ώρα. Αν δεν καταστρέψω κάτι, να μαζέψω τουλάχιστον τα σκουπίδια. Οπ. Μια χαρούλα. Εδώ να είναι καθαρός ο χώρος. Θα τα πάω μετά ανακύκλωση αυτά. Έχουμε κάτι άλλο εδώ. Α. Hey, thanks for picking up all that trash. Με παρακολουθείς, ρε. Θα επιστρέψω, λέει, σε ένα λεπτάκι. Εμείς του μαζέψαμε παρόλα αυτά τα σκουπίδια, να θυμάσαι. Και αλλάζει και μουσική, βλέπετε. Άλλαξε όλο το mood. Μάζεψα τα σκουπίδια, είναι πιο καθαρά εδώ πέρα. Αν και βλέπω τη σκόνη που υπάρχει γενικότερα στην ατμόσφαιρα. Αλλά πλέον τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Αυτό τι είναι? International Morse Code. Ωραία. Ίσως αυτό χρειαστεί γιατί μάλλον θα έχει Morse το παιχνίδι. Ίσως. Εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο που λέει 932 και δεν μπορώ να το κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, έχω ένα πίνακα εδώ για σημειώσεις. Εντάξει, μπορώ να γράψω. Κάνε like, ξέρω εγώ. Αυτό. Και να σβήσω αυτά γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μου χρησιμεύσουν. Ή, ξέρεις τι, θα τα σβήσω έτσι. Χεστό. Δεν θέλω να με μπερδεύουν. Αν σήμαινε αυτό κάτι. Πολύ αργά τώρα. Λοιπόν, πρέπει να βρω κάτι άλλο. Κάτι θα υπάρχει. Παιδιά, περίμενε γιατί νομίζω βρήκα το εξαψήφιο. Αυτό όταν το πρώτο είδα, έμοιαζε με σκάλα εκεί πέρα στον πίνακα. Αλλά είναι ρωμαϊκή αριθμή γιατί εδώ έχει 3. Το οποίο δεν μπορώ να το πατήσω τώρα. Τι θέλει από μένα? Πρέπει να κάνω reset πάλι. Να κάνω reset. Α, ναι, γιατί πήρα άλλο ending. Μάζεψε τα σκουπίδια. Μπράβο. Πέρασα το κοινωνικό μήνυμα. Κάτσε να λύσουμε κανένα γρίφο τώρα. Λοιπόν, πατάμε κουμπί. Και κατά λάθος
Πάτησα και αυτό το διακόπτη. Δεν ήθελα. Το κάνουμε κάπως abort. Τι είναι αυτό, 3-2-1. Μάλλον έκανα αυτό που φαίνεται εδώ πέρα στην οθόνη. Ναι, μάλλον γι' αυτό δεν έπρεπε να πατήσω τίποτα, γιατί πρέπει να έγινε αυτό. Μπορώ να το κάνω κάπως undo, ρε παιδί μου. Δεν ήθελα να καταστρέψω τον κόσμο, παιδιά. Είχε ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί. Ποιο δεν θα το πάτε στη θέση μου. Δηλαδή, ας το δούμε λογικά. Reset. Μπράβο. I love mushrooms. Άλλο ένα ending. Παιδιά, πόση ώρα είμαι εδώ. Έχω κάνει 3 ending. Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, περίμενε. Πάμε πάλι εδώ. Μπράβο, φέρε μου αυτό εδώ πέρα με τα κουμπιά. Λοιπόν, έχουμε 3, 1, 2, 2, 1, 3. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτό, δεν έχω κάποια άλλη ιδέα. Κλείνω το παιχνίδι, είναι αυτό. Λοιπόν, don't do it, λέει. Οκ, ξέρεις κάτι. Εύχομαι να μην το έχω ανοίξει. Έχω μπερδευτεί ακόμη πιο πολύ. Έχουμε αυτό που λέει don't do it. Εντάξει, και έχει εδώ κάτι. Αυτό πετάχτηκε πάνω μου λίγο μετά. Τι είναι αυτό. Α, αυτό είναι UV light. Τι είναι αυτό, μισό λεπτό. Ωραία, αυτό είναι Morse. Εδώ λέει νι. Και λέει is any. Α, περίμενε, αυτό είναι ωραίο, ρε. Είναι κάτι από αυτό, αλήθεια, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό. Ωραία, εδώ έχει άπειρους αριθμούς. Touch everything. 31-21, Kilroy was here. Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω το σταθμό, λέει. Ναι, τώρα απλά, εκεί που δεν είχα πληροφορίες, τώρα έχω περισσότερες από όσες χρειάζομαι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. 55-07, way out από πάνω. Να σκαρφαλώσω να φυγώ. Εδώ έχει κάτι άλλο, εντάξει, εδώ. He's not coming back. Με άφησε ο κερατάς, το ήξερα ότι δεν ήταν απλό κατούριμα. Έχει πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι κάνει αυτή η πεντάλφα πάνω στην ώρα. Έχει αυτό εδώ. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι μια ghost card. Δεν έχω να χάσω κάτι. Θα αρχίσω να πατάω κουμπάκια, παιδιά. Invalid pattern. Τι άλλο έχει ως pattern, ας πούμε. Λοιπόν, έχει και αυτό εδώ πέρα πραγματάκια. Μισό λεπτάκι λίγο. Κάτσε να πάρουμε μια αυτό εδώ πέρα με τα Morse. Μπας και καταλάβω τίποτα. Η φάση εδώ ποια είναι. Εδώ πέρα μου λέει DNI. Εδώ μου λέει Morse. Πάνω και κάτω. Εντάξει. Και εδώ έχουμε 7 χαρακτήρες. 3 είναι το D, 2 είναι το I, 2 είναι το N. Για κάτσε να δω, περίμενε. Άρα έχουμε D, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Έκανα πράγματα, μου έπεσε το more. Κάνω πάλι έκρηξη. Α, όχι, αυτή τη φορά κατέστρεψε τον κόσμο με πλημμύρα. Μπράβο, έλυσα το γρίφο. Και πλημμυρίζω, πλημμυρίζω κι εγώ. Όχι, εδώ σταμάτησε, ευτυχώς. Λίγο τα πόδια μου έβρεξα. Μπορώ να κάτσω και μέσα, θα είναι ωραία. Εντάξει, δεν έχω θέμα. Έχουν πνιγεί όλοι, υπάρχει και ένα καραβάκι εκεί. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ο Τζεφ Μπέζος πιθανότατα, δεν ξέρω. Μπορεί να μην έφυγε στο διάστημα να έχει το δικό του καράβι, κάτι. Ωραία, υποθέτω ότι αυτό είναι ακόμα ένα ending. Ocean, μπράβο. Ξέρεις κάτι, έχει ενδιαφέρον. Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό, πάμε πάλι. Λοιπόν, αν το πάρω αυτό και το βάλω εδώ. Α, ανοίγει άλλο. Τώρα δεν έχω ιδέα, μάνα μου, τι να πατήσω εγώ εδώ. Τηλέφωνο είναι αυτό. Α, τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Πού να βρω τώρα εγώ τηλέφωνο. Τι να πάρω το 100 για βοήθεια. Ναι, έλα, με έχει κλείσει, αστρελός. Είπε πάει για κατούριμα εδώ μέσα. Έχω καταστρέψει τον κόσμο δύο φορές. Θα έρθει κανείς. Όχι, καλά. Έχουμε κάπου ένα τετραψήφιο για να το κρατάω για μετά, ρε. Εδώ έχουμε ένα κλειδωμένο κάτι. Εκεί έχει ένα τετραψήφιο. 3-1-2-1. Το έχω στο νου. Έχει αλλού τετραψήφιο. Δεν βλέπω πουθενά αλλού να έχει κάνει τετραψήφιο. Ξέρεις κάτι, θα κάνω reset και θα βάλω αυτό το 3-1-2-1. Και ό,τι γίνει, παιδιά, δεν ξέρω, απλά πατήσω νούμερα. 3-1-2-1. Δεν κάνει τίποτα. Μάλλον δεν θα ήταν τόσο απλό. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Το επόμενο τετραψήφιο είναι το 8-2-67 που τα έχει κυκλωμένα, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά θα δοκιμάσουμε, παιδιά. 8-2-67. Α, και ήταν όντως αυτό. Ήτανε πιο απλό από όσο νόμιζα. Εγώ περίμενα να λύσω κάτι εδώ πέρα. Κάπου να μου δώσει ένα χ, ένα ψ, να κάνω μια πράξη. Όχι, ήταν πολύ απλό. Λοιπόν, εδώ βέβαια τι σκατά συμβαίνει. Δεν έχω ιδέα. Κάπου παίζει να υπάρχει αυτό εδώ πέρα ο λαβύρινθος, αλλά εγώ δεν έχω ιδέα που. Παίζει να μπορώ να κάνω κάτι εκεί. Δεν έχω ιδέα. Ίσως μπορώ. Επίσης εδώ έχω κάτι αριθμούς. Μπορώ να βάλω 31-21. Κάτι έκανα. Το 31-21 ήταν αυτό από εκεί. Α, περίμενε. Τι, έχει πετάξει κάτι εδώ. Πού θα ξέρω τη μελωδία. Μπορεί να μην ξέρω τη μελωδία, ας πούμε, που χρειάζεται εδώ πέρα για να περάσουμε το παιχνίδι, αλλά θέλετε να σας παίξω κάτι, μιας που μας δόθηκε ευκαιρία. Ακούγεται από κάπου αυτή η μελωδία. Αλλά δεν ξέρω από πού. Από πού ακούγεσαι. Από κάπου ακούγεται. Ωραία, αν αρχίζω και πατάω τυχαία πράγματα εδώ. Ωραία. Ξέρεις κάτι, αυτό δεν περίμενε ότι θα δουλέψει, αλλά από ό,τι φαίνεται, βρήκα ένα κατσαβί. Μπορώ να ξεβιδώσω αυτό. Ωραία, το ξεβιδώνω λίγο περίεργα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει αυτό. Σίγουρα όχι όπως θα έπρεπε. Ωραία, έχουμε περισσότερα κουμπιά τώρα. Κάθε φορά που ξεβιδώνω κάτι γίνεται κάτι ακόμη πιο περίεργο. Παρ' όλα αυτά έχει και εδώ βίδες, κάτσε να τις βγάλω. Πού πήγες πάνω θεμάσαι. Επίσης πες να βγήκα εκτός πλάνου, αλλά δεν πειράζει. Μη το πατήσεις αυτό εδώ. Αυτό εδώ, γιατί είναι τόσο τσαντισμένο αυτό το χάμστερ, τι του έχω κάνει. Τι που δεν σε έχω βάλει εγώ εδώ μέσα, έτσι. Απλά εγώ βρέθηκα εδώ πέρα και ένας κύριος μου είπε να περιμένω. Δεν ήταν καν κύριος, ήταν ένα επτάμενο χέρι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν έχω κάτι άλλο να ξεβιδώσω. Ωραία. Να πατάω κουμπάκια. Περίμενε. Έκανα κάτι κακό, αλλά έχω το σφυρί. Ας έρθει ό,τι θέλει. Θα πάρω το σφυρί και θα ελευθερώσω αυτό το χάμστερ.
Δεν δουλεύει το σφυρί στο χάμστερ. Τι να κάνω, αρχίζω να κοπανώ που βρω. Περίμενε, εδώ κάτι κάνει. Μπορώ να το τραβήξω. Παιδιά, αυτό το σιρτάρι παίζει κάπως να ανοίγει. Έχει υπάρξει μια πρόοδος, αλλά δεν ξέρω τι κάνω τώρα, ας πούμε, με το σφυρί. Εγώ το βρήκα το σφυρί, αλλά δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω με το σφυρί. Να κάνω reset. Α, κάτι βρήκα. Ντάμι. Μπράβο μου. Το παιχνίδι του μεταξύ παίζει να μην έχει καμία συνοχή. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα παρόλα αυτά, εντάξει. Αυτά είναι 5 endings. Λοιπόν, συνολικά δεν ξέρω πόσα είναι, δεν τα έχω μετρήσει. Παρόλα αυτά, περίμενε λοιπόν. Το κάνουμε αυτό από εδώ. Εμφανίζει όλα αυτά. Και μετά κάνω αυτό και μου πετάς από εκεί. Και αν συνεχίζω, μου πετάς και από εδώ. Μπράβο. Ωραία, αν πάρω τώρα εγώ αυτό και βαρέσω εδώ. Α, τώρα ανοίγεις. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ περιπλέκεται λίγο η φάση. Κάτσε εσύ εκεί. Λοιπόν, έχουμε ένα αυτό εδώ, εντάξει, το οποίο λέει City Boom. Δεν ξέρω βασικά. Δεν ξέρω αν μπαίνει κάπου. Δεν έχω ιδέα, ας πούμε, τώρα ποιο να πάρω τηλέφωνο, ρε. Λοιπόν, περίμενε. Ξέρεις τι, θα βρούμε κάτι στον τοίχο. Κάπου δεν θα έχει ένα τηλέφωνο στον τοίχο. Λοιπόν, εδώ βέβαια έχει ένα 55, ας πούμε, 078, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Έχουμε και το Fibonacci εδώ πέρα, ας πούμε, που δεν έχω ιδέα τι μπορεί να σημαίνει. Κάτι θα σημαίνει. Λοιπόν, όπως και να έχει, φτάσαμε κάπου, εντάξει. Τι. But then, a very peculiar thing happened. It was at this point the computer screen showed a new message. Ναι. Awaiting input. Well, this is certainly different, thought Stanley. Εγώ είμαι ο Stanley. And then Stanley pressed the big red button. Α, είναι κάποια παροδία του Stanley Parable αυτό, λοιπόν. Ωραία, το πατάω. And that's when the extra buttons began to appear. Και μετά την πάτησα. Αριστερά, δεξιά, κέντρο. Θέλω λίγη βοήθεια, αν μπορείς. Δεν έχω ιδέα ποιο να πατήσω. Πατήσω ό,τι να είναι. Θα καταστρέψω πάλι τη γη, το θέλουμε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλουμε να συμβεί πάλι. Δεν σε νοιάζει, αφηγητή. Πολύ καλά, θα πατήσω αυτό. Δεν κάνει τι. Αυτό. Α, and και. More buttons. Ωραία, θα αρχίσω να πατάω εγώ μέχρι να έχουμε αποτέλεσμα. And then more buttons. Πόσα πάνε θέματα. And then even more buttons. Ωραία, ξέρεις κάτι. Αρχίζω και προτιμάω την αρχή με το ένα κόκκινο κουμπί. Η αλήθεια είναι. Until at last there were so many buttons to press that Stanley wasn't sure he could press them all. Ναι, And then he did. Thank you for your cooperation. Σε ευχαριστώ, λέει, για τη συνεργασία σου. Πήρες τη δουλειά, Stanley. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Το χάγχος. Να είστε καλά, έτσι, όλοι εδώ. Φοβεροί. Κάνουμε reset. Hello, Stanley. Βάλτε και αυτό εκεί. Άλλο ένα ending. Νομίζω ότι και με αυτό το ending θα αφήσω κάπου εδώ το παιχνίδι. Γενικά έχει τη φάση του το ότι είναι ένα VR παιχνίδι σε ένα δωμάτιο με πολλά endings. Δηλαδή, τύπου έχω αφήσει καμιά κουσαριά ακόμα. Έχει πάρα πολλά ακόμα, ας πούμε, που δεν τα έχω κάνει. Και βγαίνουν εδώ πέρα διάφορα πάνελ στα οποία δεν έχω ιδέα, ας πούμε, τι κάνουν ακόμα και δεν το έχω βρει. Παρ' όλα αυτά, θα το αφήσω κάπου εδώ. Βγάζω τώρα το VR. Εν τω μεταξύ, πρέπει να έβγαινα και λίγο εκτός πλάνου, αλλά έπρεπε να πιάνω πράγματα. Γενικά, έχουν φάσει τέτοια παιχνίδια που κάνεις κάποια πράγματα και γίνονται κάποια άλλα πράγματα και κάποια από αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι εντελώς τυχαία. Μπορείτε και εσείς να μου γράψετε από κάτω τη γνώμη σας για το παιχνίδι, αν θέλετε να το ξαναδούμε ή να δούμε κάτι παρόμοιο, γιατί γενικά υπάρχουν διάφορα τύπου escape room, puzzle games για VR που παίζει να έχουν φάση. Όπως και να έχει όμως, το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Εδώ πέρα τριγύρω μου θα εμφανιστούν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω links και για το παιχνίδι αλλά και για δικά μου social media που μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε. Επίσης, κάθε Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube κάνω live stream, οπότε μπορείτε να άρχισε να τα λέμε και αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.